Γεια σας, είμαι ο Μάνος Βινιχάκης και σας καλωσορίζω στο κανάλι του Hondo Center. Σε αυτό το βιντεάκι σας έχω ετοιμάσει ένα μακιγιάζ το οποίο απευθύνεται σε μικρότερες ηλικίες, στις teenagers. Είναι ιδανικό για τις μικρότερες ηλικίες, για τις teenagers, αλλά φυσικά μπορεί να φορεθεί και από γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας. Ελπίζω να σας αρέσει και φυσικά ελπίζω να σας εμπνεύσει να το δοκιμάσετε. Όπως πάντα, όλα τα προϊόντα που χρησιμοποίησα για το look θα τα βρείτε στην περιγραφή του βίντεο μαζί με τα link για να πάρετε περισσότερες πληροφορίες από αυτές που σας δίνω εγώ εδώ. Φυσικά θα τα βρείτε και στα αγαπημένα μας καταστήματα Hondo Center, πάντα με τη βοήθεια του εξειδικευμένου προσωπικού. Μπορείτε να τα παραγγείλετε και online μπαίνοντας στο www.hondocenter.com. Τα παραγγέλνετε με ένα κλικ και τα έχετε πάρα πολύ σύντομα στην πόρτα σας, όπως πάρα πολλές φορές κάνω και εγώ. Εδώ να σας πω, αν δεν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι, κάντε τώρα και ελάτε και εσείς σε αυτή την όμορφη παρέα. Μην ξεχάσετε να πατήσετε και το καμπανάκι για να λαμβάνετε ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζουμε ένα καινούριο βιντεάκι. Μέχρι το επόμενο βιντεάκι μας, πολλά πολλά φιλιά. Όπως πάντα, θα ξεκινήσω με την προετοιμασία της επιδερμίδας για το μακιγιάζ. Έτσι, περνάω σε όλο το πρόσωπο τη Stimulating Lotion All Skin Types από τη 17, που θα τονώσει και θα ενυδατώσει την επιδερμίδα στη στιγμή. Για έξτρα λάμψη στην επιδερμίδα περνάω το Luminous Perfecting Primer από την R&D. Το συγκεκριμένο primer τονώνει, συσφίγγει και προστατεύει την επιδερμίδα από την αφυδάτωση. Τέλειο βήμα για πριν το μακιγιάζ. Για να χαρίσω στην επιδερμίδα μια πιο ομοιόμορφη όψη, απλώνω σε όλο το πρόσωπο το Time Plus Long Lasting Makeup σε απόχρωση 04 Medium Best από τη 17. Ένα καταπληκτικό foundation με λεπτό ρευστή υφή, το οποίο δίνει μέτρια κάλυψη που διαρκεί αναλύωτη για ώρες. Για να δώσω φως και λάμψη κάτω από τα μάτια, αλλά και για να εξαφανίσω κάθε ίχνος κούρασης, απλώνω το Instant Eraser Age Rewind Concealer σε απόχρωση 01 από τη Maybelline. Είναι ένα καταπληκτικό concealer, το οποίο πραγματικά κάνει ό,τι υπόσχεται. Εξαφανίζει δηλαδή κάθε ίχνος κούρασης και κάθε σημαδάκι στο λεπτό. Από τη The Hot Mocha Eyeshadow Palette της Catrice, παίρνω την Best Nude απόχρωση, την οποία απλώνω σε όλο το κινητό βλέφαρο, τραβώντας και λιγάκι τη σκιά προς τα έξω. Σε αυτό το βήμα πραγματικά δεν χρειάζεται κάποιο πινέλο για την εφαρμογή της σκιάς. Το καλύτερο πινέλο είναι τα δάχτυλά σας. Τα μποναριστές, απλωτές κινήσεις και τελείωσε η ιστορία. Συνεχίζω με την πιο γυαλιστερή σκιά της παλέτας, μια και πάλι Best Nude απόχρωση, την οποία την απλώνω πάνω στη σκιά που τοποθέτησα πριν, για να δώσω στα μάτια μια έτσι αίσθηση υγρασίας, η οποία θα κάνει τα μάτια να φαίνονται πιο μεγάλα. Παίρνω και πάλι την απόχρωση που είχα χρησιμοποιήσει αρχικά και αυτή τη φορά με ένα μικρό πινελάκι τονίζω το περίγραμμα του κάτω βλεφάρου. Και στη συνέχεια με την πιο σκούρα απόχρωση από την παλέτα, μια καφέ σκιά, τονίζω την εξωτερική γωνία του ματιού για να δώσω λίγο περισσότερη έμφαση στο σχήμα του ματιού, να το κάνω και λίγο πιο μυγδαλωτό. Με την πιο ανοιχτόχρωμη σκιά της παλέτας δίνω περισσότερο φως και λάμψη στο βλέμμα, τοποθετώντας τη στην εσωτερική γωνία του άνω και κάτω βλεφάρου. Σε αυτό που δίνω ιδιαίτερη σημασία σε όλα τα βήματα που έχω κάνει μέχρι τώρα είναι η κάθε σκιά που τοποθετώ να σβήνει αρμονικά η μία μέσα στην άλλη. Με το ειδικό βουρτσάκι για τα φρύδια, χτενίζω τα φρύδια και με το Brow Pro Micro Definer Pencil από τη Rimmel τονίζω διακριτικά το σχήμα των φρυδιών και διορθώνω το σχήμα τους όπου χρειάζεται. Για να αναδείξω στο maximum το μήκος των βλεφαρίδων, τις περνάω με το Lash Like a Boss από την Essence. Το περνάω και στις βλεφαρίδες του κάτω βλεφάρου για να δώσω περισσότερη έμφαση στο βλέμμα, χωρίς όμως να βαρύνει το μακιγιάζ. Με το Sohal Bronze Special Edition Blast από Tommy G δίνω μια διακριτική έμφαση στα ζυγοματικά. Αυτό το χρώμα είναι πραγματικά υπέροχο, δεν είναι ένα χρώμα, είναι αντάβιες από μπρονζέ αποχρώσεις, οι οποίες κολακεύουν απίστευτα την επιδερμίδα. Και παίρνω μετά ένα blending πινέλο, παίρνω όλη αυτή την παλέτα με το blending πινέλο και την περνάω στα τελειώματα του άνω βλεφάρου. Και έτσι όλο το μακιγιάζ παντρεύεται με αυτή την υπέροχη χρωματική γκάμα. Εννοείται ότι για ένα πολύ διακριτικό μακιγιάζ μπορείτε αυτή την παλέτα να τη χρησιμοποιήσετε και ως παλέτα σκιών, έτσι. Με το blusher σε απόχρωση 102 από την R&D δίνω την φρεσκάδα και την αίσθηση της υγείας στα μαγουλάκια. Πριν περάσω στα χείλη θα τα ανυδατώσω απλώνοντας το Tinted Peach Pink Balm από Dr. Pawpaw. Είναι ένα υπέροχο balm το οποίο μπορεί να φορεθεί και στα χυλάκια αλλά και στα μαγουλάκια αντί για ρούς. Τέλος, για πιο πλούσιο χρώμα στα χείλη περνάω το Color Rich Lipstick σε απόχρωση 235 από L'Oréal Paris. Είναι ένα υπέροχο nude σατινέ χρώμα, καταπληκτικό. Με τη Superstay Up to 24 Hour Hybrid Powder Foundation σε απόχρωση 120 της Maybelline σετάρω τις περιοχές που τείνουν να εμφανίσουν λιπαρότητα αλλά και φωτίζω λίγο περισσότερο την περιοχή κάτω από τα μάτια. Με το Clear Skin Rescue Mist από τη 17 κλειδώνω το μακιγιάζ για να μείνει αναλύωτο πάρα πολλές ώρες. Και βουαλά, το μακιγιάζ έχει ολοκληρωθεί.